Πλήθος πιστών, κερκυραίων και επισκεπτών κατέκλυσαν και φέτος την πλατεία Σπιανάδα για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της ανάμνησης του θαύματος του πολιούχου του νησιού, Αγίου Σπυρίδωνα, στον οποίο αποδίδεται η τρομερή καταιγίδα που βύθισε το στόλο των Οθωμανών στις 11 Αυγούστου του 1716. Καταιγίδα η οποία είχε ως αποτέλεσμα μετά από τρίμηνη πολιορκία να τραπεί ο Οθωμανικός στρατός σε φυγή. Τότε η πολιορκία βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο της, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να επιχειρεί να καταλάβει την Κέρκυρα ως πρώτο βήμα για την κατάκτηση των εδαφών των Ενετών και την επιχείρηση να επεκταθούν στη Δύση. Μερικές μέρες πριν, η Οθωμανική επίθεση σε όλη την περίμετρο των Τυχών αποκρούστηκε μετά βίας και μετά από πολλή ώρες και πολύ νεκρές μάχες. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ξέσπασε μια καταστροφική θύελα, η οποία προκάλεσε τεράστιες ζημίες στον Οθωμανικό στόλο. Βρισκόμαστε μπροστά από την είσοδο του Παλαιού Φλουρίου στην πλατεία Σπιανάδα στην Κέρκυρα, όπου αυτή την ώρα ετοιμάζεται να περάσει από το σημείο που βρισκόμαστε η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Επάνω στον ημών ο Θεός, η ελπίση μόν, και χάρισε τους αέρας ημίες κράτους. Φέτος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η προσέλευση Ρώσων τουριστών που περίμεναν υπομονετικά να μαζέψουν φύλλα δάφνης από το έδαφος που τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Ενώ εκατοντάδες είναι οι πιστοί από πολλά μέρη της Ελλάδας που καταφτάνουν στο νησί έστω και για μία μέρα για να ακολουθήσουν το σκήνομα του Αγίου στην περιφορά του. Από την Κέρκυρα είμαι, αλλά μένω στο εξωτερικό. Και... Οπότε φέτος ήταν για σας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. 11 Αυγούστου κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο είμαι. Τι σημαίνει για σας ο Άγιος Σπυρίδωνας που είσαστε και απόδημο? Προστάτης της Κέρκυρας. Πολιούχος μας. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο, ενώ τη λιτανία παρακολούθησε και ο πρέσβης της Ρωσίας στη χώρα μας, ο οποίος τελετή στο Δημαρχείο αναμένεται να γίνει επίτιμος δημότης.